μπήκαμε σε μια νομοθεσία η οποία άρχισε να εκτελείται, βεβαίως δηλαδή εκτελεί τις βάρο μας και εννοούμε τους πληστηριασμούς, οι οποίοι έχουν τεθεί σε προτεραιότητα και έχουν ήδη αρχίσει, και δεν υπάρχει αυτός ο ενδιάμεσος φορέας, ο οποίος θα πρέπει να μισθώνει τα σπίτια και στο τέλος να τα γυρνάει πίσω στα νοικοκυριά. Εμείς εκείνο που ζητάμε από τους αρμόδιους υπουργούς να σταματήσουν τώρα και να δώσουν παράταση του νόμου Κατσέλη, διότι δεν υπάρχει προστασία πρώτης κατοικίας για όλους εκείνους οι οποίοι έχουν εκτέλεστους τίτλους, και τι εννοούμε, έχουν πληστηριασμούς μπροστά τους, και αυτούς τους ανθρώπους δεν σταματάει κάτι, θα σταματούσε εάν ήταν έτοιμη η πλατφόρμα αυτή που λένε ότι θα ανοίξει στην ειδική γραμματεία ιδιωτικού χρέους, και να μπορέσει ο κάθε πολίτης να κάνει την αίτησή του και να πάρει την αναστολή την πρέπουσα, ώστε να κυλήσει η διαδικασία. Είναι θέμα βαρύ. Μας βρίσκει, ενώ εφαρμόζεται ο νόμος, σαν δανειολήπτες, σαν καταναλωτές, μας δημιουργούν πρόβλημα, και βασικά είναι ότι είναι τεράστιο το πρόβλημα. Και πρέπει άμεσα να λυθεί. Δεν γίνεται. 70.000, κυρία Μελάκη, 70.000 πληστηριασμοί, όπως ακούγαμε πριν από λίγο, άμεσα, όπως λέει και ο νομικός σύμβουλος επί του πτωχευτικού νόμου της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων της Ελλάδας, ο Δημήτρης Ελυρίτσης, που μίλησε στον 984 και στο Γιώργο Σαχίνη. Είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο νούμερο για 70.000 ανθρώπους, στις οικογένειές τους, και πού θα βρεθούν αυτοί. Ακούγαμε προχθές τον Βαγγέλη των Κρητικών να λέει ότι, ξέρετε, είναι τέτοιος ο προγραμματισμός βαρύς, ακριβώς αυτό που λέτε και εσείς χρησιμοποιώντας τις ίδιες λέξεις, βαρύς ο προγραμματισμός, βαρύς ο λογαριασμός, που πάμε μέχρι το τέλος του 2022 με πάνω από 100-120.000 πληστηριασμούς. Τι θα γίνουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι, είναι το μεγάλο ζητούμενο. Πάντως, ο ειδικός γραμματέας ιδιωτικού χρέους λέει, ξέρετε, εντάξει, δημιουργηθήκαν και χρέη, αλλά οι εκτιμήσεις είναι ότι ανέβηκε το ιδιωτικό χρέος, ο νόμος είναι νόμος και θα πρέπει από την πλευρά του να πραγματοποιηθεί, να γίνει. Βεβαίως τους βολεύει, βολεύει την πολιτεία, βολεύει τους έξω τους δανειστές μας, όμως εμάς σαν καταναλωτές, σαν άνθρωποι, σαν άνθρωποι ευάλωτοι, σαν άνθρωποι οι οποίοι μας δίνουν τη δεύτερη ευκαιρία και δημιουργήσαν αυτό το πτωχευτικό νόμο, στην ουσία μας αυτή είναι ακάλυπτους. Δεν γίνεται να μας λένε ότι θα σας δώσουμε, θα σας βοηθήσουμε, ειδικά τις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, και από την άλλη μεριά να μην υπάρχει η πλατφόρμα, να μην μπορούμε να κάνουμε την αίτηση, να μην υπάρχει ανάλογη ενημέρωση. Βεβαίως υπάρχει ο COVID, αλλά από την άλλη μεριά μας βρίσκει απροετοίμαστος. Βεβαίως υπάρχουν και καλά κάνανε, και εμείς στηρίζουμε αυτή τη διαμαρτυρία που κάνανε οι 150 ανεξάρτητοι δικηγόροι. Έχουν δίκιο, και μεγάλο δίκιο. Ένα μπάχαλο συμβαίνει. Πρέπει και εμείς να αντιδράσουμε και σαν κοινωνία, βεβαίως και οι αρμόδιες κοινωνικές ομάδες που είναι οι δικηγόροι και πραγματικά βλέπουν το πρόβλημα από μέσα, αλλά και εμείς όλοι οι οποίοι, σε εμάς πάνω πέφτει όλο αυτό το βάρος, σε εμάς τους καταναλωτές, οφείλουμε και ομαδικά αλλά και κατά μόνας να αντιδράσουμε. Δεν είναι δυνατόν να παραδώσουμε το σπίτι μας ανεφόρον, χωρίς να μας δίνεται η ευκαιρία, γιατί αυτό κάνουμε στο πτωχευτικό, να μην έχουμε τα εργαλεία εκείνα να αμυθούμε και να τα μεταβιβάσουμε άρον-άρον στα μεγάλα κεφάλαια, στα φανς του εξωτερικού και ετσετερά. Είναι θέμα, είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα, και πρέπει να το δει και ο Πρωθυπουργός, δεν είναι από μια μεριά στην άλλη να λέει ότι φτιάχνουμε νόμοι για τις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες και από την άλλη να τους σπιτώνουμε. Έχει τελειώσει και έχει περάσει από τη Βουλή και το ξέρετε. Κυρία Μελάκη, τις περισσότερες φορές έχουμε συνηθίσει να σας ρωτάμε και εσείς να δίνετε την απάντηση για το αν υπάρχουν κάποια βήματα που θα μπορεί κάποιος από εμάς που βρίσκεται σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση να κάνει, έτσι ώστε, αν θέλετε, να κερδίσει λίγο χρόνο, να μπορεί να σώσει κάτι από τα δικά του περιουσιακά στοιχεία. Γιατί στον αέρα πάει κινητή και ακίνητη περιουσία για εκείνον που χρωστάει. Αυτή τη φορά, εάν σας θέσω το ίδιο ερώτημα, θα πάρω απάντηση? Και βέβαια θα πάρετε. Εκείνο που ζητάμε από όλη την κοινωνία, από όλους τους ανθρώπους που είναι χρεωμένοι
σε οποιοδήποτε πιστωτικό φορέα, αλλά ακόμα και στο κράτος, είναι να είναι ενημερωμένος. Υπάρχουν εργαλεία τα οποία και εμείς διαθέτουμε και εννοείται ότι δεν τα αφήνουμε έτσι τα πράγματα. Εννοείται ότι θα παλέψουμε και σίγουρα θα νικήσουμε, διότι το δίκαιο είναι μαζί μας. Αυτά τα παρατράγουδα και τα περίεργα που δημιουργούν εις βάρος μας, εννοείται ότι έχουμε τα εργαλεία να ανταποκριθούμε, αλλά χρειάζεται σωστή ενημέρωση από σωστούς φορείς. Εργαλεία άμυνας ουσιαστικά. Μας δίνετε ένα παράδειγμα, κυρία Μελάκη, μισό. Εργαλεία άμυνας. Δώστε μας ένα παράδειγμα πάρα πολύ απλό από αυτά τα οποία μπορείτε να πείτε. Σας παρακαλώ πάρα πολύ για να καταλάβω τι εννοείτε. Έχουμε το εργαλείο της διαμεσολάβησης. Να ξέρετε κάτι, ότι και αυτός ο πτυχευτικός νόμος και αυτός που επαγγέλλεται ο κύριος Κουρμούσης, ο οποίος εντάξει είναι ένας γενικός γραμματέας του Υπουργείου και εντάξει εννοείται ότι τον σεβόμαστε και εκείνος εκτελεί κυβερνητικά χρέη, αλλά εκείνο που λέει ότι δεν λέει στον κόσμο ότι παρότι μπούμε στην διαμεσολάβηση αυτή της πλατφόρμας, δεν είναι υποχρεωτική η κάθε τράπεζα να δεχτεί την αίτησή μας. Αυτό δεν το λέει ξεκάθαρα. Από την άλλη μεριά λέει ότι από τη στιγμή που κάνω εγώ αίτηση, όλα μου τα προσωπικά μου στοιχεία και τα οικονομικά μου στοιχεία ήρθαν σε διάθεση των μισθωτών. Λοιπόν, είναι μερικά πράγματα που είναι πολύ θυγμένα. Εκείνο που εμείς λέμε στον κόσμο, αφού καταλήγουμε πάλι στους πιστωτές, και οι πιστωτές όπως και από την αρχή του νόμου Κασέλη, το ίδιο κάναμε. Δηλαδή δεν πηγαίναμε τον κόσμο οδεμένο στα δικαστήρια ή τον θέλαμε να πηγαίνει στα δικαστήρια. Κάναμε πρόταση στις τράπεζες να δεχτούν τη δικιά μας αίτηση, να δεχτούν τα δικά μας θέλω, να δεχτούν τα δικά μας μπορώ. Ελάχιστες ήταν οι φορές που απαντήσανε. Λοιπόν, το ίδιο παραμύθι το ακούμε 10 χρόνια. Όμως, είπαμε, δεν τους αφήνουμε. Υπάρχει διαμεσολάβηση, υπάρχει επίσημος διαμεσολαβητής, ορισμένος πλέον, υπάρχει θεσμοθετημένος που συμμετέχουν. Οι πιστωτές από την μια μεριά και εμείς από την άλλη. Είμαστε, ας πούμε, σε ένα τραπέζι διαμεσολάβηση. Από έτσι και αν έτσι, οι πιστωτές μας είναι εκείνοι οι οποίοι θα κληθούν να απαντήσουν και δεν απαντούν ούτε στο νόμο γέφυρα ούτε πουθενά. Γιατί να μην πάμε εξ αρχής να τους βρούμε. Μάλιστα. Και ειδικά τώρα που έχουν πάρει τα χρέη μας αυτές οι εταιρείες, πετυχαίνουμε κουρέματα, μπορούμε να πούμε και 70%. Και 80% αφού αυτά τα φάνε, τα πήραν, τα χρήματα. Ένα ερώτημα επίσης, κυρία Μελάκη, είναι κάτι που αναφέρεται και σε αυτή σας την δημόσια ανοιχτή επιστολή για τους ανθρώπους οι οποίοι αυτή την ώρα έχουν εκκρεμίσει υποθέσεις. Είναι στο νόμο Κατσέλη. Τι γίνεται με αυτούς τους ανθρώπους και ποιες είναι οι συνέπειες για αυτούς, τι πρέπει να κάνουν αυτοί οι άνθρωποι? Οι άνθρωποι αυτοί δυστυχώς που δεν φταίνουν σε κάτι. Δεν φταίνε σε τίποτα, έχουν αναποθέσει την τύχη τους στα δικαστήρια, τα οποία λόγω COVID, λόγω υγειονομικών διατάξεων, παραμείνανε κλειστά και τώρα ανοίγουν. Οι προθεσμίες που τέθηκαν τότε, εντάξει, τέθηκαν λογικά, αλλά αφού υπήρχε το κλείσιμο των δικαστηριών και απορώ, η ίδια η κυβέρνηση, οι ίδιοι υπουργοί δεν το έχουν δει να το διορθώσουν. Δηλαδή, λίγη προθεσμία τέλος του μήνα να καταθέσουν τις προτάσεις αυτοί οι άνθρωποι για ένα επαναπροσδιορισμό, μέσω δικηγόρου βέβαια. Αλλά αφού τα δικαστήρια ήταν κλειστά, οι πόρτες ήταν κλειστά, οι γραμματείς δεν λαμβάνανε αυτές τις αιτήσεις επαναπροσδιορισμού, πού θα πηγαίνανε αυτοί οι άνθρωποι? Είναι πάρα πολύ κόσμος πίσω. Είναι και μετά, αν δεν προλάβουν να καταθέσουν αυτή την αίτηση επαναπροσδιορισμού, είναι σαν να μην μπήκανε ποτέ στο νομοκατσέλι, έρχονται από το μηδέν. Οι άνθρωποι αυτοί με τόσα έξοδα που κάνανε είτε στα δικαστήρια είτε στα δικηγόρους είναι οι χαμένοι.